Όλοι λίγο πολύ θυμόμαστε το κυκλοφοριακό μποτιλιάρισμα το οποίο σημειώνονταν καθημερινά λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα, λίγες ημέρες πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα στο κέντρο της Καβάλας εξαιτίας της κατολίσθησης η οποία σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό στο ύψος του Αγίου Σύλλα. Η λήψη της απόφασης περί αμφιδρόμησης είχε καθυστερήσει αρκετά με αποτέλεσμα για περίπου 20 ημέρες μεγάλος αριθμός οχημάτων αλλά και φορτηγά μεγάλου κυβισμού να διέρχονται από το κέντρο της Καβάλας και να δημιουργούν μια ατελείωτη κυκλοφοριακή ασφυξία. Όπως όλα δείχνουν βέβαια, θα συνεχιστεί η ταλαιπωρία για αυτούς που κυκλοφορούν στην Εγνατία Οδό και πιο συγκεκριμένα στο 462 χιλιόμετρο πάνω από την Καβάλα στο ύψος του Αγίου Σύλλα, καθώς με απόφαση που υπέγραψε ο αστυνομικός διευθυντής Καβάλας Αβραάμ Χοσχερίδης, παραμένει σε ισχύ το μέτρο της αμφιδρόμησης έως και τις 31 Οκτωβρίου. Έτσι, η απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων στο 461 χιλιόμετρο και συγκεκριμένα σε μια περιοχή μήκους 300 μέτρων, στο ρεύμα προς Ξάνθη και την παράλληλη ισχύ της αμφιδρόμησης στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη συνεχίζεται μέχρι και τέλη Οκτωβρίου. Τα συνεργεία της εταιρείας Εγνατία Οδός ΑΕ είχαν ξεκινήσει προημερών εργασίες για την απομάκρυνση των φερτών υλικών από το σημείο στο οποίο είχε σημειωθεί η κατολίσθηση. Ωστόσο, οι εργασίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα προχωρούν με ρυθμούς χελώνας λόγω οικονομικής ρευστότητας που προέκυψε και από την επιβολή των capital controls αλλά και το κλείσιμο των τραπεζών. Το γεγονός επιβεβαιώνει στην κάμερα της τηλεόρασης του Σέντερ και ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Παπαδόπουλος. Δίδυ χρημάτων. Δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μπορούμε να εκταμιεύσουμε χρήματα για να γίνουν όλες αυτές οι εργασίες και γι' αυτό καθυστερούν και πηγαίνουν προς τα πίσω όλα τα έργα και όχι μόνο εκείνο το έργο και όλα τα έργα που υπάρχουν στην Καβάλα. Εκτός από το πρόγραμμα της καταπολέμησης των κουνουπιών που λόγω δημόσιας υγείας κατάφερε ο Περιφερειάρχης και εκταμίευσε το ποσό που είχαμε για να πληρώσουμε τους αναδόχους, όλα τα άλλα τα έργα σιγά σιγά θα ξεκινήσουν. Επομένως, ποιος ο ρόλος της Εγνατίας τότε? Ο ρόλος της Εγνατίας είναι ασφαλώς να προστατεύει και να κατασκευάζει και να επιδιορθώνει όλες τις, αλλά και εκείνος έχει τα χρήματα που παίρνει, είναι μέσω του ΕΣΠΑ, μέσω των προγραμμάτων. Λογικά θα έπρεπε να υπάρχει και ένας καλύτερος έλεγχος. Δεν ξέρω ακριβώς. Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, δύο μηχανήματα είναι εκεί παροπλισμένα, χωρίς να προχωρούν σε κάποια εργασία, με αποτέλεσμα το έργο να μένει στάσιμο και να υπάρχουν οι οδηγοί οι οποίοι διέρχονται από το συγκεκριμένο δρόμο, στο συγκεκριμένο σημείο, με το μέτρο αυτό της αντιδρόμησης. Για πόσο καιρό ακόμα? Είναι η Εγνατία ΑΕ, δυστυχώς δεν είναι στη δικιά μας αρμοδιότητα. Μακάρι να ήταν θέμα της περιφέρειας ή θέμα της δικής μας ευθύνης. Νομίζω θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Τώρα η Εγνατία Οδός θα πρέπει να φροντίσει για το πώς θα εξασφαλιστούν τα χρήματα και πώς θα γίνει η αποπεράτωση του έργου στο σύντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Από την άλλη, ένα ιδιαίτερα μείζον και σοβαρό πρόβλημα είναι η διέλευση των φορτηγών από την παλαιά Εθνική Οδό. Καθώς πολλές είναι οι φορές εκείνες οι οποίες σχηματίζονται κομβόι φορτηγών, με τους οδηγούς να αποφεύγουν τη χρήση της Εγνατίας Οδού για να μην υποχρεωθούν να καταβάλουν το αντίτιμο των διοδίων. Βέβαια, συγκεκριμένες εικόνες δεν καταγράφονται μόνο στο παραλιακό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και του Δήμου Παγκαίου, αλλά σε όλο το μήκος της περιοχής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για το πρόβλημα αυτό, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είχε προκαλέσει συνάντηση ανταλλαγής απόψεων στην Κομωτινή, παρουσία και των αντιπεριφερειαρχών Ροδόπης, Καβάλας και όλων των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων. Αυτό που επισημάνθηκε στην τότε συνάντηση ήταν ότι τα βαρέα οχήματα διεθνών μεταφορών από χώρες του εξωτερικού, κυρίως στην προσπάθειά τους να αποφεύγουν την Εγνατία Οδό και την πληρωμή διοδίων, εισέρχονται στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα να προκαλούνται καταστροφές στα οδοστρώματα και να δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι οδικής ασφάλειας στις κατοικημένες περιοχές. Το πρόβλημα βέβαια επιδεινώνεται τη θερινή περίοδο κατά την οποία αυξάνονται κινήσεις τουριστικών διελεύσεων καθώς και αυτές των γεωργικών μηχανημάτων και οχημάτων μεταφοράς προϊόντων. Σε δηλώσεις του τότε, ο κ. Παυλίδης ανέφερε πως η υπόθεση των φορτηγών
διεθνών μεταφορών που μας καταστρέφουν τους εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους και δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια είναι πασίγνωστη. Δυστυχώς διαπιστώνεται για μία ακόμη φορά ότι η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων μακράν του τόπου εκδήλωσης του εκάστοτε προβλήματος δεν αποτελεί απλώς διοικητική στρέβλωση, αλλά επιφέρει και επικίνδυνη αναποτελεσματικότητα. Δεν έχουμε τις αρμοδιότητες, αλλά απαιτούμε και θα ληφθούν μέτρα. Έτσι είναι η εικόνα, διότι βρήκαν έναν τρόπο να αποφεύγουν τα φορτηγά που είναι και ακριβά τα διόδια για αυτούς τα διόδια, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το υπόλοιπο, το δευτερεύον οδικό δίκτυο και να επιβαρύνεται όχι μόνο ως προς το οδόστρωμα και ως προς την καταστροφή του, αλλά και ως προς την επικινδυνότητα του δρόμου, καθώς πλέον δεν είναι κατάλληλη η διέλευση τέτοιων μεγάλων φορτηγών. Θα πρέπει η κυβέρνηση, να εμείς και ήδη είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, να δημιουργηθούν διόδια μόλις περνάνε τα σύνορα, δηλαδή και πού θα πηγαίνουν στην Ιγουμενίτσα, να κόβεται ένα ενιαίο τέλος μέχρι εκεί πέρα, ώστε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Αυτή νομίζω ότι είναι η πιο καλή πρακτική, προκειμένου να μην έχουμε τέτοιες λοξοδρομήσεις των φορτηγών και να μην χρειάζεται να γίνεται αστυνόμευση σε κάθε σημείο εισόδου και εξόδου από την Εθνική Οδό. Ευελπιστώ ότι θα εισακουστούν αυτές οι δικές μας οι παρενέσεις και οι προτροπές και θα δημιουργηθεί ένας τέτοιος μηχανισμός που να μπορεί να βελτιώσει αυτή την εικόνα και να μειώσει φυσικά. Το κύριο μέλημά μας είναι να μειωθούν τα ατυχήματα ή να μην δημιουργούνται εντάσεις στους δευτερεύοντες οδικούς δρόμους. Επιβαρύνεται στο μεταξύ και το οδόστρωμα, έτσι, που δεν είναι και στην καλύτερη του κατάσταση. Σίγουρα επιβαρύνεται το οδόστρωμα, διότι είναι πάνω από 20 τόνοι το κάθε φορτηγό. Είναι 20 μόνο είναι το ωφέλιμο φορτίο τους και άλλα 10 είναι πάνω κοντά στις 30 τόνους κάθε διέλευση ενός φορτηγού. Επομένως, και αν αναλογιστούμε ότι το δευτερεύον οδικό δίκτυο, το εθνικό, δεν την χάνει της επιμέλειας που δέχεται το πρωτεύον δίκτυο, τότε αυτό επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, στο ότι πλέον το οδικό δίκτυο δεν είναι ασφαλές και για τη διέλευση και των υπόλοιπων αυτοκινήτων.